την άμεση απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών ζητούν οι κάτοικοι της Ορεστιάδας, τι υποστηρίζουν οι κάτοικοι της Ακριτικής πόλης. Αντιπαράθεση στη Βουλή για το θέμα των δύο στρατιωτικών μεταξύ Τσίπρα Μητσοτάκη. Ανέβηκαν οι τόνοι. Μόνιμους διορισμούς ζητούν οι εκπαιδευτικοί. Συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους και την επόμενη εβδομάδα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή σήμερα 9 Μαρτίου, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας. Αντιπαράθεση για το θέμα των δύο στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία ξέσπασε στη Βουλή μεταξύ του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Αφορμή αποτέλεσαν οι διαφωνίες για τους μέχρι τώρα χειρισμούς της κυβέρνησης, ενώ η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τον Πρωθυπουργό να επικοινωνήσει με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Έντονη ήταν η αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη για το θέμα της σύλληψης και κράτησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός έχει δείξει αναξιοπιστία. Οι χειρισμοί της στα εθνικά θέματα είναι ανεύθυνοι και επιπόλαιοι και στοχεύουν πρωτίστως σε μικροκομματικούς τακτικισμούς. Αυτό δείξατε, κύριε Τσίπρα, από το θέμα με τα Σκόπια μέχρι τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αναρωτιέμαι αν συνεχίζετε και σήμερα εσείς και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Άμυνας να αισθάνεστε ικανοποίηση για τα αποτελέσματα του ταξιδιού του κύριου Ερντογάν στην Αθήνα πριν από λίγους μήνες. Να φτάνουμε στο σημείο ένα χαμηλής σημασίας περιστατικό στον Εύρο να μην μπορεί να επιληθεί αμέσως με αμοιβαία συνεννόηση, χωρίς εντάσεις και περιπλοκές, όπως συνέβαινε πάντα σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν. Οι ευθύνες σας είναι βαριές. Δείξατε αναξιοπιστία απέναντι σε όλους. Επιτρέψατε στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να επιδίδεται σε ανούσιους λεονταρισμούς. Και στη συνέχεια αφήσατε να επικρατήσει ένα κλίμα εφησυχασμού, ενώ η τουρκική προκλητικότητα εντείνεται διαρκώς. Κύριε Μητσοτάκη, θέλω να θυμίσω στο σώμα και κυρίες και κύριοι βουλευτές ότι δεν είναι η πρώτη φορά που με τους γείτονές μας υπάρχουν εντάσεις. Μάλιστα, πριν από 20 και πλέον χρόνια είχαμε βρεθεί πολύ κοντά και σε μία σύραξη, ένα θερμό επεισόδιο. Και θέλω να σας θυμίσω τι, το γεγονός και τη σύγκριση, την αντιπαραβολή της δυνατότητας που είχα εγώ την επόμενη μέρα, όχι ενός θερμού επεισοδίου βεβαίως, αλλά ενός επικίνδυνου επεισοδίου, στην ίδια περιοχή των Ημείων, να επικοινωνήσω τηλεφωνικά με τον Τούρκο Πρωθυπουργό, σε αντιδιαστολή και σε αντιπαράθεση με το τι έγινε τότε, που ο τότε Πρωθυπουργός περίμενε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να μεσολαβήσουν για να τις ευχαριστήσει την άλλη μέρα, κατόπιν όμως μιας τραγικής εξέλιξης. Και να σας θυμίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το γεγονός ότι αμέσως μετά στη Σύνοδο Κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το οποίο βγήκε τότε ως απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν συμπεράσματα, το λεκτικό των οποίων ούτε λίγο ούτε πολύ παρέπεμπε τις δύο χώρες, προσέξτε, η Ελλάδα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τουρκία όχι, να λύσουν τις διαφορές τους στη Χάγη. Και συγκρίνεται το με την ανακοίνωση που έβγαλε ο πρόεδρος Τούσκ για λογαριασμό των 27 που συνεδριάσαμε λίγο πριν και με την οξία, την οξύτατη αναφορά, την απόλυτη καταδίκη στην προκλητική και παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας που πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο για να έχει θέση στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε τη συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Και οφείλεται, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, να προβείτε σε όλους τους αναγκαίους χειρισμούς ώστε να επιστρέψουν άμεσα στην πατρίδα μας οι δύο άντρες των ενόπλων δυνάμεων. Και σε θεσμικό επίπεδο, κύριε Τσίπρα, να προχωρήσετε επιτέλους άμεσα στη συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας, όπως έχουμε προτείνει από το 2016. Είμαι ανοιχτός να κουβεντιάσουμε, αν θέλετε. Είναι μια υπόθεση όμως η οποία δεν μπορεί να γίνει ούτε, αν θέλετε, στο πόδι,
ούτε σε μια περίοδο έντασης, ούτε σαν μια επικοινωνιακού χαρακτήρα πρόταση. Αλλά είμαι ανοιχτός, αν θέλετε, να τη συζητήσουμε. Όπως ήμουν πάντοτε ανοιχτός, για να σας ενημερώσω προσωπικά, όποτε υπήρχε ανάγκη για κρίσιμα εθνικά θέματα. Οι τόνοι ανέβηκαν όταν η συζήτηση έφτασε στο θέμα επικοινωνία Τσίπρα-Ερντογάν. Δεν αρκεί να υπάρχει ένα κόκκινο τηλέφωνο το οποίο διευκολύνει τεχνικά την επικοινωνία. Πρέπει να υπάρχει και εμπιστοσύνη. Και φοβάμαι, κύριε Τσίπρα, ότι αυτή η εμπιστοσύνη έχει διαραγεί. Και έχει διαραγεί από μια προηγούμενη τηλεφωνική συνομιλία που είχατε με τον κύριο Ερντογάν, την επόμενη της άφιξης των 8 Τούρκων αξιωματικών στην Ελλάδα, για την οποία ποτέ δεν μάθαμε τι ακριβώς είπαμε. Τι είπατε σε αυτή τη συνομιλία? Έχουμε ακούσει μία εκδοχή μόνο. Έχουμε ακούσει την εκδοχή του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος μας είπε ανοιχτά, και δεν το διαψεύσατε ποτέ, και σας παρακαλώ να το κάνετε τώρα, επιβάλλετε να το κάνετε, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος ότι του υποσχεθήκατε ότι θα επιστρέψετε πίσω τους αξιωματικούς το συντομότερο δυνατόν. Την δικιά σας λοιπόν επίσημη εκδοχή για αυτή τη συνομιλία δεν την έχουμε ακούσει. Και αφού υπάρχει αυτός ο διάβλος επικοινωνίας, γιατί δεν τον αξιοποιήσατε και τώρα, κύριε Τσίπρα? Καλέσατε τον Τούρκο Πρωθυπουργό ή τον Τούρκο Πρόεδρο να εκφράσετε την αγανάκτησή σας για το γεγονός ότι δύο Έλληνες αξιωματικοί κρατούνται σήμερα σε φυλακές υψίστης ασφάλειας για ένα συνηθισμένο περιστατικό εισόδου στην Τουρκία, ένα περιστατικό το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν λυνόταν σε επιχειρησιακό επίπεδο. Αφού λοιπόν κρίνετε, κύριε Τσίπρα, ότι υπάρχει τέτοιου είδους δυνατότητα επικοινωνίας, αξιοποιήστε και αυτή τη φορά αυτό το διάβλο επικοινωνίας, ώστε να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατόν οι δύο αξιωματικοί στην Ελλάδα, όπως οφείλει να κάνει η Τουρκία. Όλα όσα είπατε για το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, οι οποίοι σε ένα σύνηθες, ορθώς το είπατε, μεθοριακό επεισόδιο, βρέθησαν για κάποιες δεκάδες μέτρα στην άλλη πλευρά και συνελήφθησαν και βρίσκονται σήμερα σε μια διαδικασία η οποία θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι διαδικασία που προβλέπεται από το δικαιακό σύστημα της γείτονος, βρίσκονται προφυλακισμένοι. Όλα όσα είπατε καταδεικνύουν ακριβώς αυτό το οποίο σας είπα εγώ, τη δική σας επιπολαιότητα. Κύριε Μητσοτάκη, τον Τούρκο Πρωθυπουργό ή τον Τούρκο Πρόεδρο θα τον καλέσω στο τηλέφωνο όταν κρίνω εγώ, σε συνεννόηση με την ηγεσία του στρατεύματος, ότι αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα και θα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Και είναι ανεύθυνο από πλευρά σας, ξέρω βεβαίως δεν έχετε γραπτή ομιλία, αλλά είναι ανεύθυνο να βγαίνετε και να λέτε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να εγκαλείτε τον Πρωθυπουργό, γιατί δεν το έπραξε αυτό ακόμα. Είναι επιπολαιότητα, γιατί δεν έχω καμία διάθεση και δεν θα το πράξω εγώ πρώτος να αναδείξω ένα σύνηθες, κατά την άποψή μου, μεθοριακό επεισόδιο σε μέγα διπλωματικό ζήτημα, που μπορεί ενδεχομένως να μας βλέξει σε περιπέτειες. Σοβαρευτείτε λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη. Την άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών και την επιστροφή τους στην Ελλάδα ζητούν οι κάτοικοι της Ορεστιάδας. Οι κάτοικοι της περιοχής αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αγωνία την εξέλιξη της υπόθεσης, η οποία ξεκίνησε με τη σύλληψη δύο στρατιωτικών στην περιοχή των Καστανεών την προηγούμενη Πέμπτη. Την επιστροφή των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, οι οποίοι κρατούνται στις φυλακές της Αδριανούπολης, περιμένουν οι κάτοικοι της Ορεστιάδας. Οι κάτοικοι της περιοχής, ωστόσο, εμφανίζονται επιφυλακτικοί, καθώς αμφισβητούν τις πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας. Πολύ δύσκολη, ξέρω. Περιμένουμε όλοι κάτι να γίνει. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Θα πρέπει να επιστραφούν όσο το δυνατόν γρηγορότερο. Έτσι νομίζω εγώ. Και έτσι πρέπει να είναι. Αυτό άλλο τίποτα δεν έχω να πω. Κουράγιο στις οικογένειες. Περνάνε μια δύσκολη περίοδο. Αυτά. Πώς θα το κρίνουν η ανώτερη ηγεσία? Η κατάσταση είναι δύσκολη.
είναι το κύριο θέμα που θα έπρεπε να επικρατεί σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται. Τον θεωρούσαμε φίλο τον Τούρκο και ξαφνικά μας κάνει άσχημα πράγματα. Να κρατάει δύο ομίλους χωρίς λόγο. Το θεωρώ ότι είναι κρίσιμο θέμα και θα έπρεπε όλοι να ασχολούνται με αυτό. Και πιστεύω πως έπρεπε ήδη να έχει λυθεί το θέμα. Τι να σας πω, λυπάμαι τους γονείς και τα παιδιά. Αλλά τι να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Εδώ δεν μπορούν να πούν αυτοί που είναι στα μέσα. Εμείς τι να πούμε. Λυπάμαι πάρα πολύ. Πολύ άσχημο, δύσκολο. Πολύ δύσκολο, πραγματικά, που φέρουν τα παιδιά και καλά είναι να τα πουλήκουμε αυτό στον τόπο της. Λάθος έγινε με τους Τούρκους. Τούρκοι γιατί τις έπιασαν. Όπως ακούμε τώρα, γίνεται λάθος. Τι να πω. Γιατί έγινε αυτό δεν ξέρω. Για ποιους λόγους. Αισιόδοξοι είμαστε, αφού τα μεγάλα πρόσωπα, οι πολιτικοί, λένε ότι κάτι μπορούν να κάνουν, περιμένουν κι εμείς. Καλή έκβαση. Το ελπίζουμε για το καλό της πατρίδας. Μακάρι να λήξει γρήγορα. Και ήδη έπρεπε να έχει λήξει, αλλά... Αυτό ελπίζουμε. Και προσευχόμαστε να γυρίσουν πίσω τα παιδιά, να πάνε όλα καλά. Μακάρι να λήξει γρήγορα. Μακάρι, μακάρι ο Τούρκος. Η ανησυχία και η δυσπιστία του κόσμου κορυφώνονται όσο περνούν οι μέρες κράτησης των στρατιωτικών. Όταν το δημοσιογράφο τον Γερμανό τον κράτησαν ένα χρόνο, δεν το πιστεύω ότι θα είναι πολύ σύντομη. Αυτούς δεν μπορείς να ξέρεις τίποτα. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το ξέρω. Πάντως ευχόμαστε να λήξει γρήγορα. Το συντομότερο δυνατό. Συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους οι εκπαιδευτικοί με αίτημα διορισμού στα δημόσια σχολεία. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν δάσκαλοι και καθηγητές στην Ορεστιάδα, τόνισαν ότι έχουν χρόνια να γίνουν διορισμοί και ότι τα κενά καλύπτονται με αναπληρωτές. Κάτι που σημαίνει ότι πολλές φορές υπάρχουν καθυστερήσεις στην κάλυψή τους. Συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους οι εκπαιδευτικοί ζητώντας μόνιμους διορισμούς στα δημόσια σχολεία της χώρας. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε κινητοποίηση σε όλη τη χώρα προωθώντας το αίτημά τους. Εδώ και 8 περίπου χρόνια δεν έχουν γίνει καθόλου μόνιμοι διορισμοί. Το αποτέλεσμα είναι περίπου 23.000 εκπαιδευτικοί να δουλεύουν ως ελαστικά εργαζόμενοι. Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι η ζωή τους είναι διαλυμένη. Και το τονίζουμε αυτό γιατί πρόκειται για ανθρώπους που αφήνουν τις οικογένειές τους και τα σπίτια τους προκειμένου να παρουσιαστούν και να δουλέψουν σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας μέσα σε 3 ημέρες. Και βέβαια να τονίσουμε ότι αυτές οι προσλήψεις δεν γίνονται και από την αρχή της χρονιάς, αλλά κατά τη διάρκεια όλου του έτους μέχρι και το Πάσχα. Είναι οι συνάδελφοί μας εκείνοι που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους πάνω από 10 χρόνια στο δημόσιο σχολείο και δεν μπορούν να κατοχυρώσουν το δικαίωμα του διορισμού τους. Αυτό λοιπόν συνεπάγεται την οικονομική τους εξαθλίωση, την απαγόρευση του να έχουν στοιχειωδώς κάποιο οικογενειακό προγραμματισμό, σημαίνει ότι δεν έχουν καμία προοπτική και έχουμε φτάσει στο σημείο να παρακολουθούμε εικόνες όπως αυτές το Σεπτέμβριο με τους αναπληρωτές να κοιμούνται στις παραλίες διότι δεν μπορούν οικονομικά να ανταπεξέλθουν. Δηλαδή, δεν μπορούν άλλο να πληρώνουν από την τσέπη τους για να δουλέψουν. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, φέτος έχουν προσληφθεί έως σήμερα περισσότεροι από 15.500 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για την κάλυψη χιλιάδων οργανικών και λειτουργικών κενών. Οι ανάγκες, μάλιστα αυτές, προκύπτουν μετά τη συρρήκνωση του σχολείου με τις αποφάσεις Φίλη και Γαβρόγλου, με την κατάργηση του δασκάλου στο Λοήμερο, με την κατάργηση και τη μείωση των γνωστικών αντικειμένων, με την μείωση των ωρών σε αντικείμενα χωρίς καμιά επιστημονική και παιδαγωγική τεκμηρίωση και με μόνο κριτήριο τη μείωση του απαιτούμενου προσωπικού και τη φτωχοποίηση του δημόσιου σχολείου. Οι περισσότεροι από αυτούς τους αναπληρωτές, τους 15.500 και πλέον, εργάζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και προσφέρουν στο δημόσιο σχολείο 5, 10 ή και 17 χρόνια, ειδικά στην ειδική αγωγή, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, με κόστος, όπως ακούστηκε και προηγουμένως, την προσωπική και οικογενειακή του ζωή, χωρίς δέσμευση της πολιτείας ότι θα τους απορροφήσει στο δημόσιο σχολείο. Το θέμα της κάλυψης των κενών σε εκπαιδευτικούς με αναπληρωτές έχει μεγάλες επιπτώσεις και στη λειτουργία του σχολείου. Οι προεκτάσεις, βέβαια, είναι πολλές.
Τι σημαίνει αυτό για τα σχολεία μας, ειδικά εδώ στο Βόρειο Εύρο, όλα τα τελευταία χρόνια ζούμε το ίδιο και το ίδιο σκηνικό. Τα σχολεία έχουν τεράστια κενά από την αρχή της χρονιάς, τα οποία αργούν πάρα πολύ να καλυφθούν. Τα παιδιά μένουν χωρίς μάθημα. Οι μαθητές ακόμη και της τρίτης λυκείου ξεκινούν Νοέμβρη και Δεκέμβρη να διδάσκονται τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Και αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση αυτή επηρεάζει άμεσα όλη τη μαθησιακή τους πορεία. Ο αγώνας που δίνουμε θα είναι διαρκής, θα κλιμακώνεται και δεν πρόκειται να σταματήσουμε αν δεν καταφέρουμε το αυτονόητο. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί να κερδίσουν το δικαίωμά τους στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, οι άνθρωποι που στελεχώνουν τόσα χρόνια το δημόσιο σχολείο, αλλά και τα παιδιά μας να έχουν το αυτονόητο, δηλαδή δασκάλους και καθηγητές στην ώρα τους και να διδάσκονται όλα τους τα μαθήματα. Θεωρούμε ότι το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο το σύνολο των εκπαιδευτικών, αλλά όλη την ελληνική κοινωνία, για το τι παιδεία θέλουμε, για το τι δημόσιο σχολείο θέλουμε. Γι' αυτό το λόγο και καλούμε όλους τους συμπολίτες μας, όχι μόνο να σταθούν στο πλευρό μας, αλλά να αγωνιστούν μαζί μας, ούτως ώστε να έχουμε όλοι το δημόσιο δωρεάν σχολείο που μας αξίζει. Προβλήματα υπάρχουν και στη λειτουργία των ειδικών σχολείων, όπου καταγγέλλεται ότι οι διορισμοί έχουν αγγίξει. Η ειδική αγωγή έχει τεράστιο πρόβλημα στελέχωσης, γιατί στελεχώνεται κατά 80% από αναπληρωτές. Η αναλογία συγκεκριμένα είναι ένας μόνιμος προς 250 αναπληρωτές. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν μπορεί μια σχολική μονάδα να μην μπορεί να ανοίξει στην ώρα της, ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Πρέπει δηλαδή να προσληφθούν. Συνάδελφοι μαθηματικοί, φιλόλογοι των τεχνικών επαγγελμάτων, ή ψυχολόγοι, ή φυσιοθεραπευτές, ή εργοθεραπευτές, ή λογοθεραπευτές, ή σχολικοί νοσοκόμοι, ή κοινωνικοί λειτουργοί, και όλοι αυτοί είναι συνάδελφοι αναπληρωτές αδιόριστοι. Έχουμε στην ειδική αγωγή αδιοριστία τουλάχιστον 17 χρόνια. Οι εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους. Το αίτημα για μόνιμους διορισμούς δεν είναι απαίτηση των καιρών, είναι αναγκαιότητα. Το δημόσιο σχολείο πρέπει να στηριχθεί, λείπει προσωπικό από το δημόσιο σχολείο και πρέπει να προσληφθεί με μόνιμη σχέση. Το επόμενο διάστημα, όπως και πριν, θα ενδύνουμε τον αγώνα μας και παλεύουμε για μόνιμους μαζικούς διορισμούς για την κάλυψη όλων των αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης, την εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, το 14χρονο δημόσιο δωρεάν σχολείο με δίχρονη προσχολική αγωγή, υποχρεωτική, στήριξη της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, τη μείωση της αναλογίας εκπαιδευτικών μαθητών αναεκπαιδευτικό σε 1:15 στα νηπιαγωγεία και 1:20 στα δημοτικά σχολεία, την αύξηση των δαπανών για την παιδεία, την υπεράσπιση των μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Στο σημείο αυτό, να καλησπερίσουμε τον Χρήστο Λεβέντη, είναι πρόεδρος του Ποδηλατικού Αθλητικού Συλλόγου Οριστιάδας. Κύριε Λεβέντη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Μαρακή. Ξεκίνησε μια πρωτοβουλία, ξεκίνησε ο Πάσερ ίσως, για να γίνει μια ποδηλατοβόλτα, ποδηλατοπορία προς τις Καστανιές. Εντάξει, τώρα ποδήλατο θα είναι μπροστά. Το αν θα είναι βόλτα ή πορεία έχει τη σημασία του, αλλά νομίζω ότι είναι μικρή σημασία σε δεδομένη χρονική στιγμή. Να μας πείτε πώς προέκυψε καταρχήν αυτή η σκέψη και αν το ξεκινήσατε μόνοι σας και στη συνέχεια συντάχθηκαν όλοι αυτοί που συντάσσονται μαζί σας. Εμείς σαν ποδηλατικός σύλλογος, αθλητικός ποδηλατικός σύλλογος, θα πρέπει να ξέρετε ότι πρεσβεύουμε την ειρήνη, πρεσβεύουμε τη φιλία, πρεσβεύουμε το αθλητικό πνεύμα και τη συνεργασία των λαών στα πλαίσια του αθλητισμού και όχι μόνο. Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να δώσουμε μία εικόνα συμπαράστασης στα παιδιά αυτά και στους γονείς και να τονίσουμε ότι είμαστε δίπλα τους στις δύσκολες ώρες και στο Κολκοθά που περνάνε. Mm-hmm. Την πρωτοβουλία αυτή την πήραμε μόνοι μας, την ονομάσαμε ποδηλατοπορία. Γιατί, έχετε δίκιο αυτό που είπατε προηγουμένως, ναι, αλλά η γιατί σημασία από το πορεία, ξέρετε, ξέφυγε λίγο. Ναι. Εμείς το είπαμε έτσι γιατί δεν θέλαμε να το παρουσιάσουμε σαν αναψυχή. Σαν αναψυχή ότι πάμε για διασκέδαση. Βγαίνουμε ταπεινά, βγαίνουμε με σεβασμό προς τις οικογένειες και στα παιδιά, βγαίνουμε με αξιοπρέπεια, επειδή η κατάσταση είναι πάρα πολύ, είναι λεπτό το θέμα και πρέπει να κρατάμε ισορροπίες και να επιτανεύει πάνω απ' όλα η λογική. Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την κίνηση για να δώσουμε τη σημασία της
αλληλεγγύης και της συμπαράστασης στα παιδιά και στους γονείς και επιθυμούμε να επιστρέψουν γρήγορα, γρήγορα με τη βοήθεια της Παναγίας κοντά μας. Αυτό είναι το πνεύμα. Και πάντα εσείς πήρατε την πρωτοβουλία μόνοι σας. Πήρατε την πρωτοβουλία μόνοι σας. Εμείς πήραμε την πρωτοβουλία μόνοι μας. Ο Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος. Στη συνέχεια προέκυψε να συντάσσονται και άλλοι σύλλογοι μαζί σας. Στη συνέχεια προέκυψε να. Καταρχήν το πρώτο κάλεσμα λέτε ελάτε με ποιο μέσο μπορείτε. Βέβαια. Δεν λέτε ελάτε μόνο με ποδήλατο. Όχι, γιατί απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο. Γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα θέμα ευαίσθητο, βγαίνει μέσα από την καρδιά μας, βγαίνει αυθόρμητα. Και δεν μπορεί να κάνουν και λιποδήλατο μέχρι Καστανιάς. Ναι, γι' αυτό είπαμε με τα αυτοκίνητα, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτούς που θέλουν να δώσουν τη συμπαράστασή τους με σεβασμό σε αυτές τις οικογένειες και με χαμηλούς τόνους και με ειρηνικό χαρακτήρα, να έρθουν κοντά μας με οποιοδήποτε μέσο ή να μας συναντήσουν εκεί στις Καστανιές. Θα καθόμαστε, θα κάτσουμε εκεί πέρα, παραδείγματος χάρη, λίγη ώρα και θα επιστρέψουμε μετά πάλι. Θα πάτε μέχρι το Τελωνείο ή μέχρι το ποτάμι. Το πιο πιθανό είναι να πάμε, μπορεί και μέχρι την πλατεία, μπορεί και μέχρι το Τελωνείο. Θα το δούμε αυτό. Μάλιστα. Οπότε συντάσσονται και άλλοι σύλλογοι μαζί σας και βλέπουμε ότι βγάζουν προσκλήσεις σύλλογοι ο ένας μετά τον άλλον, βγάζουν ανακοινώσεις και λένε συμμετέχουμε στην ποδηλατοπορία, αλλά μετά λένε. Συμμετέχουμε και στο συλλαλητήριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Οριστιάδα. 11 η ώρα θα ξεκινήσετε από την Οριστιάδα και τις Καστανιές. 10 θα ξεκινήσετε από την Οριστιάδα και τις Καστανιές. 11 η ώρα θα είστε εκεί θεωρητικά. Ναι, ναι. 12 η ώρα, 12.30 θα έχετε επιστρέψει. Ακριβώς, και μία μισή. Μία το πολύ, ναι, μία μισή το πολύ. Μία μισή θα γίνει ένα συλλαλητήριο, μία συγκέντρωση στην Οριστιάδα. Να σα πω. Εμάς μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν ότι επειδή σκεφτόμαστε να κάνουμε και εμείς μια τέτοια κίνηση συμπαράστασης κάποια πολιτιστική σύλλογη και σωματεία της περιοχής. Και επειδή θα γίνει αυτό στις 9.30 το μεσημέρι και επειδή εμείς το ξεκινήσαμε αυτό να ξεκινήσει τις 10 το πρωί και ξεκίνησε γιατί είναι η απόσταση και θέλουμε να προλάβουμε τον χρόνο μας να πάμε και να γυρίσουμε μέχρι το μεσημέρι. Περίπου μια ώρα δεν κάνει ένας μέσος ποδηλάτης. Ένας αχάριος κάνει περίπου μια ώρα. Και μας είπαν να μπορούμε αυτό να το ταιριάξουμε. Εμείς τους υπενθυμίσαμε ότι έχουμε, η στάση μας είναι ειρηνική, έχουμε ειρηνικό χαρακτήρα, μιλάμε για συμπαράσταση, όχι κάτι όχι συλλαλητήριο. Εδώ δεν είναι. Δεν πάμε να πυροδοτήσουμε κάτι. Το θέμα είναι λεπτό. Εδώ εμείς με τους γείτονες είμαστε δίπλα, έχουμε καλλιεργήσει την ειρήνη, την συνεργασία, την αρμονία των σχέσεων. Τέτοια γεγονότα συμβαίνουν καθημερινά και λύνονται επί τόπου, αλλά το πνεύμα μας είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Θέλουμε με τον όμορφο τρόπο, με τον πολιτισμένο, να πούμε ότι είμαστε δίπλα στα παιδιά και επιθυμούμε να επιστρέψουν πίσω. Και εκεί έγινε και συνεννόηση ότι θα επιστρέψουμε εμείς μια μισή ώρα και θα συναντήσουμε όποιοι σύλλογοι υπάρχουν. Και θέλουν να συμπαρασταθούν και αυτό που δεν μπορούν να μεταβούν με μέσο ή με ποδήλατα, θα βρίσκονται στην πλατεία, θα τους συναντήσουμε, θα πούμε το καλησπέρα, συμπαραστεκόμαστε, θα δώσουμε το μήνυμα και αυτό. Μέχρι εκεί ήρεμα, πολιτισμένα και ειρηνικά. Αυτό είναι το πνεύμα. Το τονίζεται το ειρηνικά και το πολιτισμένα, τονίζεται και το πνεύμα της συμφιλίωσης. Να τονίσω και εγώ ότι στον αγώνα μνημείων Βορείου Εύρου που κάνετε συμμετέχουν ποδηλάτες από την Αδριανούπολη, από τη Βουλγαρία και από την Αγγλία, νομίζω ένα παιδί είχε έρθει. Ναι, είχε έρθει μάλιστα, ναι, ακριβώς. Έτυχε να το πέρα και ναι, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή τρεις χώρες που συμμετέχουμε σε δράσεις, έτσι όπως είναι και η Μέρα της Ευρώπης. Mm-hmm. Που μας κάλεσε, γίνεται κάθε χρόνο και ξεκινήσει στην Αδριανούπολη. Είχε ξεκινήσει αυτό από την Αδριανούπολη και περνάγανε στην Βουλγαρία τα ποδήλατα. Όχι. Συναντιόμασταν εμείς με τη Βουλγαρία στο Τελωνείο ή στο Ορμένιο, παραδείγματος χάρη. Έρχονταν και οι Βουλγαροί. Έρχονταν και οι Βουλγαροί και μπαίναμε μέσα στην Τουρκία, μας φιλοξενούσαν στην Τουρκία, στην Αδριανούπολη, μας φιλοξενούσαν εκεί στην Αδριανούπολη, ο Δήμος εκεί πέρα και όλοι οι φορείς και οι ποδηλάτες εκεί, γύρω στα 500 ποδήλατα. Και εκεί βγάζαμε ένα μήνυμα ειρήνης και συνεργασίας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φιλίας. Και γινόταν αυτή η μεγάλη εκδήλωση με αυτό το πνεύμα. Και εσείς βάσει αυτού του πνεύματος να τολμήσω να σκεφτώ ότι πάτε να κάνετε αυτή την ποδηλατοπορία. Ναι, με αυτό το πνεύμα το κάνουμε αυτό. Μάλιστα. Γιατί θέλουμε την καλή συνεργασία και ξέρετε, το γεγονός αυτό σίγουρα μας συγκλώνησε. Δεν το περιμέναμε. Ήταν ένα άδικο, να το πω έτσι όπως έγινε λιγάκι, αλλά όπως έχει εξελιχθεί αυτή τη στιγμή, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε δύναμη, να αφήσουμε λίγο την αγωνία. Αγωνία έχουμε το τι θα γίνει. Θέλουμε όμως να παραμερίσουμε λίγο την αγωνία μας στην άκρη και να δώσουμε δύναμη. Να σταθούν αυτοί οι άνθρωποι, τα παιδιά αυτά προπάντων, να έχουν τη δύναμη να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό που περνάνε, στους γονείς να έχουν την υπομονή και την επιμονή και το θάρρος. Θα πρέπει να ξέρετε ότι καταρχήν είμαστε περήφανοι για τη στάση των παιδιών και τη στάση των οικογένειών τους. Είμαστε περήφανοι που ζούμε στην πόλη αυτή. Έχουμε φροντίσει να έχουμε τις καλές σχέσεις και το έχουμε καλλιεργήσει αυτό σαν γείτονες. Δεν ήρθε και μας το έδωσε κάποιος, γιατί ξέρετε με το γείτονα. Δεν είναι ότι επειδή είναι γειτονά σου πάντα καλά. Πρέπει να την καλλιεργήσει τη σχέση και από εκεί μέσα έρχεται η εμπιστοσύνη
και είναι, είναι αλληλένδετο αυτό το πράγμα. Έχουμε τον παλμό ότι αντιλαμβάνονται και αυτοί το γεγονός. Όταν λέτε έχουμε τον παλμό, έχετε έρθει σε επαφή είναι, με... Έχουν κατανόηση για αυτό που έγινε, ναι. Εντάξει, δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω. Έχουν κατανόηση σε αυτό νομίζω που έγινε. Έχουμε χρόνο να επεκταθούμε παραπάνω, όχι σήμερα, κάποια άλλη στιγμή, ναι, αλλά νομίζω χρόνο, ότι... Πώς λένε, έχουν διάθεση, έχουν κατανόηση μάλλον σε ό,τι έγινε. Θέλουν και αυτοί, γιατί μας το έχουν πει επανειλημμένα. Δεν είναι ότι το λέμε τώρα επειδή έγινε το γεγονός για να ενθαρρύνουμε. Εντάξει. Μας το έχουν πει επανειλημμένα από τις σχέσεις που έχουμε και τις συνεργασίες που κάνουμε οι σύλλογοι μεταξύ μας, τουλάχιστον στο αποδηλατικό σύλλογο εμείς, ότι κινούμαστε και οι δύο στα πλαίσια αυτά, της ειρήνης και της συνεργασίας. Λοιπόν, και επειδή και στη συγκεκριμένη στιγμή το ίδιο επικρατεί, και σας το λέω αυτό, κινούμαστε με αυτό το πνεύμα. Λοιπόν, 10 η ώρα το πρωί. 10 η ώρα το πρωί. Την Κυριακή. Αναχώρηση από την πλατεία Ορεστιάδας για την ποδηλατοπορία. Ναι. Συμπαράσταση. Δηλαδή είναι σαν να πηγαίνουμε, παράδειγμα τους χάρη, στο σπίτι αυτών των παιδιών, στις οικογένειές τους και να λέμε ότι είμαστε εκεί. Απλά θέλουμε να το κάνουμε έτσι, γιατί είναι το πιο κοντινό μέρος εκεί που μπορούμε να τους πούμε είμαστε δίπλα σας. Να μας ακούσουν δηλαδή με κάποιο τρόπο σε εισαγωγικά. Γι' αυτό γίνεται αυτό. Μήνυμα ειρήνης, συμπαράστασης, αλληλεγγύης, επιστροφή στην Ορεστιάδα. Συγκέντρωση στην Ορεστιάδα, συλλαλητήριο στην Ορεστιάδα. Θα συναντήσουμε εδώ, όποιος είναι εδώ και μας περιμένει, θα μας συναντήσει εδώ πέρα, με αυτό το πνεύμα δηλαδή που πήγαμε και γυρίσαμε. Ξέρετε, είναι ένα λεπτό σημείο και επειδή εδώ... Καμιά φορά παίζεις με τις λέξεις και αλλάζει, γι' αυτό... Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό μερικοί με παίρνουν και μου λένε για το συλλαλητήριο. Δεν γίνεται κάποιο συλλαλητήριο. Γίνεται μια πορεία, ποδηλατοπορία, μια κίνηση συμπαράστασης στους γονείς και στα παιδιά με σκοπό τον γρήγορο επαναπατρισμό. Έτσι. Και επειδή θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή τραβάνε μεγάλο σταυρό και είναι σίγουρο ότι κλαίνε και η καρδούλα τους πονάει, εγώ δεν θα ήθελα, παραδείγματος τους χάρη, αν ήταν η μάνα μου, να κλαίει περισσότερο, γιατί μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Από αυτό που θέλουμε να περάσουμε, το ειρηνικό το πνεύμα και το πνεύμα συμπαράστασης και του επαναπατρισμού γρήγορα των παιδιών μας. Έτσι. Δηλαδή, δεν θέλουμε να πονέσουν άλλο αυτοί οι άνθρωποι, ήδη πονάνε πάρα πολύ, πρέπει να κρατάμε ισορροπίες, πρέπει να πρετανεύει λογική εδώ πέρα. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι να κάνουμε οι Έλληνες. Ξέρουμε ότι σε δύσκολες θέσεις, σε δύσκολες καταστάσεις γινόμαστε μια γροθιά, αλλά μπορούμε, γινόμαστε και μια γροθιά με πολιτισμένο κλίμα. Και όπως είπε και ο Δήμαρχος μας, ότι σε δύσκολες καταστάσεις στοιχιζόμαστε και κάτω από τη σημαία. Επομένως, είναι το κλίμα τελείως ειρηνικό. Περνάμε αυτό το μήνυμα σε αυτές τις μανάδες. Ήταν και η γιορτή της γυναίκας, συγκεκριμένα να το πω. Εχθές. Λοιπόν, ένας λόγος παραπάνω, δεν θέλουμε, θέλουμε να δείξουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι είμαστε δίπλα σε, να τους απαλύνουμε λίγο τον πόνο, όσο μπορούμε. Δεν γίνεται βέβαια, ωραία, αλλά θέλουμε να τους απαλύνουμε λίγο τον πόνο, να τους πούμε ότι είμαστε και εμείς εδώ δίπλα σας. Κύριε Βέντζη, μια ερώτηση να κάνω και να σας... είπατε πριν υπάρχουν κάποια μηνύματα από την απέναντι πλευρά. Θα γίνει και κάτι αντίστοιχο κάποια στιγμή από απέναντι, αν έχετε αυτή... Δεν έχουμε κάποια πληροφορία, δεν νομίζω. Μάλιστα. Είναι η Χαϊτόνη λιγάκι πιο χαμηλή εκεί πέρα, γιατί προφανώς λόγω της κατάστασης. Κύριε Βέντζη, σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ λίγο. Μικρή μείωση της ανεργίας παρατηρήθηκε στη χώρα μας το Δεκέμβριο του 2017, συγκριτικά με τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελστάτ. Από την πλευρά τους, οι πολίτες ζητούν να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη ώστε να υπάρχουν νέες θέσεις εργασίας αλλά και καλύτερη μισθή. Κατά 0,2% μειώθηκε η ανεργία τον Δεκέμβριο του 2017 σε σχέση με τον Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συγκεκριμένα, η ανεργία διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο στο 20,8% έναντι του αναθεωρημένου 21,0% του Νοεμβρίου. Πώς μπορεί να μειωθεί η ανεργία, ανοίγοντας δουλειές, βιοτεχνίες, εργοστάσια, ο κόσμος να δουλέψει. Απάνω η παραμεθόριος, ο μεθόριος περιοχή, το τρίγωνο έχει ερημώσει. Κατάλαβες, πήγαν να δουν αυτοί πώς είναι η κατάσταση. Εργοστάσιο, είχαμε το εργοστάσιο Ζάχαρης της Νέας Ορεστιάς, το μεγαλύτερο στη Θράκη, το κλείσαν. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια συνολική προσπάθεια από κάθε πλευρά ηλικίας που διατίθεται να γίνουν αλλαγές. Το σύνολο των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.760.399 άτομα το Δεκέμβριο, ενώ οι άνεργοι υπολογίζονται σε 989.199. Πρέπει να ανοίξουν δουλειές. Άμα δεν ανοίξουν δουλειές, δεν μειώνεται, χειροτηρεύει. Όπου είναι η δουλειά,
αυξάνονται όλα ανεργίες. Άμα δεν έχει δουλειά, δεν κοιτάει σε αυγές έξω, δεν θα έχει τίποτα. Πρέπει να δημιουργηθούν βιοτεχνίες, βιομηχανίες, να εξυγιανθεί η γεωργία, η κτηνοτροφία. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα σήμερα, δεν υπάρχει τίποτα. Όλα έχουν... Παλιά η Βίσσα είχε 5.000 αγελάδες, σήμερα δεν έχει ούτε μία. Όλα τα χωριά είχαν αγελάδες, είχαν ζώα κλπ. Σήμερα δεν υπάρχει. Βλέπω και τα εργοστάσια, το εργοστάσιο Ζάχαρης πρόκειται να κλείσει εκείνο εδώ της Οριστιάδος. Δεν βλέπω καμία βιοτεχνία. Όλες οι βιοτεχνίες έχουν φύγει έξω. Το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες παραμένει σε υψηλά επίπεδα, υψηλότερο από το ποσοστό των ανδρών. Η ανεργία, ξέρω εγώ, να ανοίξουν δουλειές. Πώς θα ανοίξουν όμως, αφού δεν υπάρχει πολύ υψηλή φορολογία. Με αυτόν τον τρόπο μόνο. Από τη στιγμή που είναι υψηλή φορολογία, δεν γίνονται και επενδύσεις. Πώς είναι και παραπάνω, γιατί με τα δίμηνα και με τα μηνιάτικα που παίρνει ο κόσμος, είναι και παραπάνω η ανεργία. Δεν παράγουμε τίποτα. Για να μειωθεί πρέπει φυσικά να υπάρξουν θέσεις εργασίας. Και για να υπάρξουν θέσεις εργασίας πρέπει να υπάρξει μια σωστή πολιτική, ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν νέες θέσεις εργασίας, να έρθουν επιχειρήσεις, να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα, για να μπορέσουν να υπάρξουν αυτές οι νέες θέσεις εργασίας για τους νέους και πόσο μάλλον που τόσο όσο περνάει ο καιρός αυξάνεται. Πώς σχολιάζω, είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο για την εποχή που ζούμε, μια που είμαστε και στην Ευρώπη και έχουμε μία από τις πιο υψηλές, από τους πιο υψηλούς αριθμούς ανεργίας σε όλη την Ευρώπη και που αυτό δεν δείχνει να βελτιώνεται. Η Ήπειρος και η Δυτική Μακεδονία συνεχίζουν να διατηρούν υψηλά ποσοστά ανεργίας, ενώ ακολουθούν η Μακεδονία και η Θράκη με ποσοστά ανεργίας 21,1%. Θα αυξηθεί πάλι. Κι άλλο θα αυξηθεί. Δεν βλέπω εγώ δουλειές να ανοίγουν. Πώς το λένε, κλείνουν μαγαζιά. Όταν κλείσει το μαγαζί, εννοείται έχει και έναν υπάλληλο μέσα, πάει στο σπίτι κι αυτός. Η ανεργία αυξάνεται γοργά-γοργά. Είναι δυσμένη σε αυτή η εξέλιξη. Δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν βλέπω καμία κίνηση από μέρος της κυβέρνησης να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Δεν βλέπω. Δεν βλέπω να πάμε καλά. Δηλαδή πάμε από χρόνο σε χρόνο, πάμε προς το χειρότερο. Πιστεύω ελάφρυνση στους φόρους στους επαγγελματίες και λίγο και οι επαγγελματίες να βάλουν λίγο νερό στο κρασί του, να μην θέλουν να κερδίζουν τόσα πολλά και να προσφέρουν λίγο περισσότερο στους υπαλλήλους, ώστε και αυτοί να αξίζει να δουλεύουν. Πιστεύω ότι τώρα θα γίνει μια αλλαγή. Φεύγουν πάρα πολλοί μετανάστες από την Ελλάδα. Αυτοί που θα μείνουν θα δουλέψουν αναγκαστικά, πιστεύω. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο λίγο, βασικά, τώρα ο μισθός δεν είναι καλός ο πρώτος μισθός βασικός. Αλλά πιστεύω ότι με το λίγο θα αρχίσουν να ανεβαίνουν όλα. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας και Περιφέρειας καλεί τα μέλη του σε γενική εκλογο απολογιστική συνέλευση την Κυριακή 11 Μαρτίου στις 10.30 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο. Οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων διοικητικών οργάνων του Σωματείου θα διεξάγονται στον ίδιο χώρο από τις 12 έως τις 20 Μαρτίου, από τις 2 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Τη γενική συνέλευσή του θα πραγματοποιήσει το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας και Περιφέρειας το πρωί της Κυριακής στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου. Παράλληλα, από τη Δευτέρα ξεκινούν και οι διαδικασίες εκλογής των νέων οργάνων του Σωματείου, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 20 Μαρτίου. Την Κυριακή, στις 11/3/2018 και ώρα 10.30 το πρωί, θα γίνει στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Γενική Συνέλευση. Έχουν προσκληθεί οι βουλευτές του νομού, ο Δήμος Ορεστιάδος, το Επιμελητήριο Εύρου, η Ένωση Επαγγελματιών Ορεστιάδας, ο Υπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, η Ομοσπονδία Διοικητικών Υπαλλήλων Ελλάδας και το Εργατικό Κέντρο. Θα γίνει ο διοικητικός απολογισμός και τοποθετήσεις των προσκεκλημένων. Μετά το τέλος της πρώτης διαδικασίας θα γίνει συζήτηση. Στη συνέχεια, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, θα γίνει η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής. Από τη Δευτέρα, 12/3/2018, 13, 14, 15, 16 και 20, 3/2018 και από ώρα 14.00 έως 22.00 θα γίνουν οι εκλογές. Ψηφίζουμε με την αστυνομική μας ταυτότητα ή το βιβλιάριο υγείας. Στις εκλογές ψηφίζουμε για Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεκτική Επιτροπή, αντιπροσώπους για το Εργατικό Κέντρο και αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία.
Στις εκλογές συμμετέχουν δύο συνδυασμοί. Πρώτον, ανεξάρτητη κίνηση εργαζομένων και δεύτερον, αγωνιστικό μέτωπο. Τα μέλη του σωματείου μετά την συνέλευση θα πάρουν μέρος στις κινητοποιήσεις συμπαράστασης στους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που κρατούνται στις φυλακές της Αδριανούπολης. Μετά το τέλος των εργασιών, συμμετέχουμε μαζί με τους υπόλοιπους φορείς της πόλης μας στην κινητοποίηση συμπαράστασης αλληλεγγύης στους παράνομα κρατούμενους στρατιωτικούς στις φυλακές Αδριανούπολης. Κλείνοντας, πρέπει να τονίσω ότι το σωματείο μας στάθηκε στα δύσκολα. Με τη συμμετοχή μας στηρίζουμε έναν από τους βασικούς κοινωνικούς εταίρους της πόλης μας για διεκδίκηση. Καλούμε όλους τους συναδέλφους και δυτικούς υπαλλήλους να συμμετέχουν ενεργά τόσο στη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης την Κυριακή και να δώσουν ένα δυνατό παρόν με την ψήφο τους. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας και Περιφέρειας είναι τριετής. Οι συνδυασμοί που παίρνουν μέρος στις εκλογές αυτές είναι το αγωνιστικό μέτωπο ιδιωτικών υπαλλήλων Ορεστιάδας και η ανεξάρτητη κίνηση εργαζομένων. Οι εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων για το Σωματείο γίνονται κάθε τρία χρόνια. Αυτή τη φορά, πραγματικά, το ψηφοδέλτιο ανεξάρτητη κίνηση εργαζομένων, στο οποίο ηγούμε, έχει ανανεωθεί κατά 50% και με άτομα τα οποία είναι τις ηλικίες από 25 μέχρι 30. Το Σωματείο υπάγεται στο Εργατικό Κέντρο, είναι πρωτοβάθμιο οργάνο. Υπάγεται στο Εργατικό Κέντρο της Ορεστιάδος, με αντιπροσώπους αντιπροσωπεύεται στην Ομοσπονδία Ειδικών Υπαλλήλων Ελλάδος. Εμείς, με την δυναμική που έχει δείξει το Σωματείο τα τελευταία χρόνια, είμαστε περίπου το 70 με 80% της δύναμης του Εργατικού Κέντρου της Ορεστιάδος. Έχουμε μια τεράστια δυναμική και ελπίζουμε αυτό να το κρατήσουμε.